Γίνεται φιλέ. Και μέλος της προσφυγικής οικογένειας του σωματείου μας, επίτιμη δημότη του Δήμου μας και δωρητή του Μνημείου των Προσφύγων, κυρία Καραγιάννη Γιώργο. Αγαπητές φίλες και φίλοι, συντοπίτες, ταξιδιώτες και επισκέπτες που μας τιμάτε σήμερα με την παρουσία σας, η σημερινή ημέρα είναι κάτι παραπάνω από ξεχωριστή για όλους μας. Μόλις πέρσι, και τη θυμάμαι αυτή τη στιγμή σαν τώρα, είχαμε την τιμή και την ευθύνη να ολοκληρώσουμε ένα ιστορικό καθήκον για την Τρίπολη, να αναδείξουμε το μεγαλύτερο μνημείο του προσφυγικού ελληνισμού στη χώρα μας, έχοντας στο πλευρό μας το μέγα ευεργέτη μας της Παμπροσφυγικής Ένωσης Αρκαδίας, κύριο Γιώργο Καραγιάννη. Στο χρόνο αυτό που πέρασε, φάνηκε καθαρά ότι η κίνησή μας να αναδείξουμε το ζήτημα της προσφυγιάς υπήρξε συντονισμένη με τη βαθιά γνώση του ελληνισμού για τους κύκλους που κάνει η ιστορία. Το νέο προσφυγικό κύμα από τη Συρία, κατά κύριο λόγο, αυτό το καλοκαίρι, δεν μπορεί να ξυπνήσει τις μνήμες της δικής μας περιπέτειας. Δεν μπορούμε καν να φανταστούμε πώς θα ήταν η ιδιαίτερη αυτή πόλη, η Τρίπολη, χωρίς τη συμβολή του προσφυγικού στοιχείου. Η Αρκαδία, όπως όλοι γνωρίζουμε, διαπεραιώθηκε στη Μικρά Ασία, ίδρυσε αποικίες στην κλασική αρχαιότητα. Η έλευση του προσφυγικού στοιχείου στην Τρίπολη και σε όλη την Πελοπόννησο υπήρξε με την ευρία έννοια μία επιστροφή στη γη των προγόνων. Η σχέση της Αρκαδίας με τη Μικρά Ασία είναι τόσο παλαιά που ίσως και να την ξεχνούμε σε ένα πρώτο επιφανειακό επίπεδο. Ο ιστορικός ιστός όμως εκτείνεται από την βαθιά αρχαιότητα μέχρι τις ημέρες μας, το υφαντό του ελληνισμού είναι πολυσχηδές και πολύπλοκο. Με τα μάτια στη δική μας προσφυγιά και την καρδιά ανοιχτή στη νέα, που πάλι προέρχεται από χώματα νοτισμένα από την ελληνική διασπορά, στεκόμαστε με άκρα τη συγκίνηση σε αυτόν τον τόπο, μπροστά σε αυτό το μνημείο, σε αυτό τον κόμβο της μνήμης. Η Ορθόδοξη Παράδοση δίνει το μεγαλύτερο ανθρωπιστικό μήνυμα όταν λέει ότι όλοι είμαστε παρεπίδημοι και ξένοι στη γη. Από τον Αντιπεριφερειάρχη Πελοποννήσου για την Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας, κύριο Ευάγγελο Γιαννακούρα. Από τον διοικητή της Διοίκησης Κέντρων Τετάρτης Μεραρχίας Πεζικού Πελοπόννησος, Ταξίαρχο Νικόλαο Παναγόπουλο, ως εκπρόσωπο των Ενόπλων Δυνάμεων. Από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης, κ. Αναστάσιο Κακλαμάνο, ως εκπρόσωπο του Δήμου Τρίπολης. Από τον Αστυνομικό Διευθυντή Διεύθυνσης Αστυνομίας Αρκαδίας, κ. Ανδρέα Γκίκα. Από τον Ανθυποπυραγό Κωνσταντίνο Σιρεγγέλα, ως εκπρόσωπο της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Πελοποννήσου. Από τον Δικηγορικό Σύλλογο Τρυπόλεως, το μέλος της Διοίκησης κ. Δημήτριος Μανιατάς. Από τον Πρόεδρο της Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού Νομού Αρκαδίας, Ταξίαρχο Εναποστρατεία Χαράλαμπου Παπασταύρου. Από τον εκπρόσωπο Αρκαδίας του Πολεμικού Συλλόγου Κομμάντος 74, κύριο Ιωάννη Σίδερη. Από τον Πρόεδρο των Αντιστασιακών της ΠΟΑΕΑ, κύριο Βασίλειο Μουγκοπέτρο. Από τον Πρόεδρο του Εξοραϊστικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Φιλικών, η Πανπροσφυγική Ένωση Αρκαδίας, κύριο Τσεμούλο Νικόλαο. Από τον επίτιμο Δημότη του Δήμου Τρίπολης και Δωρητή του Μνημείου των Προσφύγων, κύριο Γεώργιο Καραγιάννη. Από τον κύριο Αναστάσιο Μουκάκη, ιδρυτικό και επίτιμο μέλος του Συλλόγου Φιλικών και τελευταίο εν ζωή πρόσφυγα που γεννήθηκε στην Μικρά Ασία. Η σημαία αυτή
είναι του σπιτιού μου στην Κωνσταντινούπολη. Και θα σας πω, να μου επιτρέψετε, όσοι ξεχνούν το παρελθόν δεν έχουν μέλλον. Κάνω μια διόρθωση. Σε όσα μέρη δεν υπάρχουν μνημεία, εξαντλείται το πνεύμα. Τα μνημεία σου θυμίζουν ότι έχεις κάποια υποχρέωση στη θρησκεία, στο στρατό σου και στις επιδιώξεις του κάθε κράτους. Και τα μνημεία αυτά δεν είναι μονάχα ό,τι σου θυμίζουν. Σου γράφουν γιατί έγινε το μνημείο και είσαι υποχρεωμένος μια φορά το χρόνο να τιμάς για αυτά τα πράγματα που γράφει το κάθε μνήμη. Πώς αισθάνεστε? Πώς αισθάνομαι, παιδιά, όλα συγκίνηση με. Δεν μπορώ να πήγα που ήρθα να πω πέντε κουβέντες. Δεν μπορώ. Όλοι μπράβο τους, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δείξανε με κατανόηση και όλοι μαζί μπράβο τους που κάναμε την γιορτή αυτή. Τα νέα παιδιά, τι θα πρέπει να έχουν? Τα νέα παιδιά βλέπουν και κάνουν. Τι, και εμείς νέοι ήμασταν. Η ανάγκη μας έκανε και τα είδαμε όλα αυτά. Και τα κάναμε και τα δημιουργήσαμε και τα κρατάμε. Αυτό να κάνουν και οι νέοι. Να διδάσκονται ότι οι παλιοί δίνουν την αρχή και τα λοιπά. Με τους πρόσφυγες πώς τις σχολιάζετε? Πολύ κορίτσι μου. Οι πρόσφυγες στην αρχή, τι να σας πω, τα έχω πει χίλιες φορές. Δεν είχαν την υποδοχή που πρέπει στην Ελλάδα. Για τους σημερινούς πρόσφυγες που έρχονται από τη Συρία, όλα αυτά που ζούμε. Και οι σημερινοί την ίδια κατάσταση έχουν. Μην όμως αυτοί φύγανε και ο θελός. Εμάς μας διώξανε και μας πήραν και τις περιουσίες. Όχι μόνο τις περιουσίες, σκοτώσαν στη Σμύρνη, έγινε ο χαμός. Δεν τα διαβάσετε αυτά. Αν έρχεστε εδώ στην Τρίπολη, εδώ σε αυτή τη γειτονιά, ποιες είναι οι μνήμες? Παιδιά, είναι δυνατόν. Να το σπίτι. Να το σπίτι. Εδώ παίζαμε μπάλα. Τι άλλο να σου πω? Να σου πω, να συγκινηθώ πολύ περισσότερο, άστο αρκετά είναι από το πρωί συγκινήμα. Κύριε Καραγιάννη, θεωρείτε ότι το μνημείο θα βοηθήσει περισσότερο στο να διατηρηθεί η μνήμη? Ναι. Σε όλη την Ελλάδα, να μην πω σε όλη, δεν υπάρχει, δεν έχει να βρεθεί ένας άνθρωπος να πει θα κάνω κάτι της να θυμίζει το λίγο. Φύγανε όλοι. Τώρα θα φύγουμε και εμείς, γιατί κοντεύουμε, θυσιάζουμε. Κάποιος να κάνει κάτι, να λέει ότι οι πρόσφυγες παιδιά φέρανε τον πολιτισμό, φέρανε εκείνο, τα ξέρετε, τα έχετε διαβάσει. Έτσι δεν είναι? Με ευκαιρία της σημερινής εκδήλωσης που θυμίσαμε την προσφυγιά, είναι μια ευκαιρία να θυμηθούμε τι σημαίνει πατρίδα. Πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει πατρίδα. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι κατατρεγμένοι βρήκαν κάποιο αποκούμπι εδώ στην Ελλάδα. Σε μια Ελλάδα όμως τότε που ήταν ταλαιπωρημένη, ματωμένη, παρόλα αυτά όμως, σαν τη μάνα, αγκάλιασε τα παιδιά της και όλοι αυτοί οι πρόσφυγες ήρθαν και βρήκαν εδώ μια ζεστή αγκαλιά. Ουδέν κακόν όμως θα μπήκε καλού. Αυτή η προσφυγιά ήταν ένα καλό μπόλιασμα στον ελληνισμό, γιατί έφεραν μια άλλη, έναν άλλο πολιτισμό, μια άλλη κουλτούρα και αυτό μαζί με την ελληνική κουλτούρα, της Ελλάδος την κουλτούρα εννοώ, έγινε μια ωραία διασταύρωση και πήγαμε πιο μπροστά σαν έθνος. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε σύγκριση με το σήμερα είναι ότι σήμερα οι Σύριοι πρόσφυγες δεν έχουν πατρίδα. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Γι' αυτό επιμένω στη σημασία της πατρίδας. Θυμήθηκα τώρα ένα συνάδελφό μου στο Πανεπιστήμιο που μου έλεγε, που ήταν Άραβας από τα κατεχόμενα και μου έλεγε, ξέρεις τι σημαίνει που είσαι διαβατήριο? Και εμείς το διαβατήριο την ταυτότητα τη θεωρούμε ένα απλό χαρτί. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα και πρέπει όλοι να φυλάτε με την πατρίδα μας. Θα ήθελα να συγχαρώ
όλους τους συντελεστές της σημερινής γιορτής και κυρίως τον κύριο Καραγιάννη, που με τη δωρεά του πέρσι μας έχει δώσει την ευκαιρία να φτιάξουμε το χώρο αυτό, να τιμούμε τους πρόσφυγες, την προσφυγιά, τον ελληνισμό, και έχουμε χρόνια πολλά και τον χρόνο όλοι πάλι να είμαστε εδώ. Πριν λίγες μέρες είχαμε μια άλλη γιορτή, τη γιορτή των Ευεργετών. Σήμερα έχουμε μια άλλη γιορτή, πολύ πιο σοβαρή. Τη γιορτή των ανθρώπων αυτών οι οποίοι πάσχισαν για μας, πολέμησαν για μας, για να έχουμε την ελευθερία μας και για να έχουμε και την ησυχία μας, όσο μας την επιτρέπουν οι συνθήκες και οι καταστάσεις. Βέβαια, οι πρόσφυγες είναι αυτοί οι οποίοι δικαιούνται σήμερα να υπερηφανεύονται και να λένε ότι έχουν μεγάλη συμμετοχή στη δημιουργία του σύγχρονου ελληνικού κράτους, αλλά και του αυριανού κράτους.